Με δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του νόμου Λάρισας θα διαμαρτυρηθούν ενάντια στις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν για την 3η 29 Ιουνίου ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Στις 10 το πρωί, το Εργατικό Κέντρο και το ΠΑΜΕ προγραμματίζουν νέα απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, καλώντας όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αυτοαποσχολούμενους να στείλουν μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας συνεχίζεται για να μην περάσει αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρομο, όπως το χαρακτηρίζουν, που πλήττει τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Το Εργατοπαλικό Κέντρο Νομού Λάρισας καλεί όλη την εργατική τάξη να βγει στον δρόμο του αγώνα με μεγαλύτερη ορμή και ταξική ενότητα μέχρι την ανατροπή αυτή τη πολιτική. Ανοιχτή συγκέντρωση διοργανώνει και το νομαρχιακό τμήμα τη ΑΔΕΔΗ στην πλατεία ταχυδρομείου τη Λάρισα, ενώ να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία τη Τρίτη καλεί τα μέλη τη η Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπήρωση των Επαγγελματοβιοτεχνών, διοργανώνοντα συγκέντρωση στι 9.30 το πρωί τη Τρίτη στον πεζόδρομο τη Βενιζέλου μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο.